με 200 εκατομμύρια, όχι όλα μετρητά. 200 ψωροεκατομμύρια. Πόσα πήραμε από αυτά, κύριε Αποστόλο? Καμία, είναι 6 όροι που βγαίνουν τα 200 και κάτι εκατομμύρια ευρώ. Οι 6 όροι αυτοί δεν έχει υλοποιηθεί κανένας εξ αυτών στο ακέραιο. Κάποιοι, 1-2, δεν έχουν καν αρχίσει. Ένας από τους 6 όρους, σας ενημέρωσα την περασμένη φορά, ότι ήταν η εξασφάλιση των 600 και κάτι θέσεων των εργαζομένων το 2012. Σήμερα βρίσκονται με τα επίσημα στοιχεία 145, οπότε σημαίνει ότι οι υπόλοιποι έχουν διωχθεί, έχουν απολυθεί. Και σήμερα η εφημερίδα Αυγή αναφέρει την απόλυση άλλων 2 στελεχών, για τους οποίους γνώριζα, τη Siemens. Όπερ σημαίνει ότι δεν έχουν μόνο ευθύνες η Ζανιάς, Σαχινίδης και, όπως είπατε προείστατο σε αυτές τις ενέργειες, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, που δεν υπέγραψαν τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Έχει ευθύνη και ο κύριος Σαμαράς, γιατί υποχρέωσε επί της ουσίας τον Γιάννη Στουνάρα στις 22 Αυγούστου του 2012 να υπογράψει, γιατί, όπως είπαμε, στις 24, δύο μέρες μετά, έκανε το πρώτο του ταξίδι ως πρωθυπουργός της χώρας στο Βερολίνο για να συναντήσει την καγκελάριο Μέρκελ, όταν και άλλαξε την αντιμνημονιακή του πολιτική σε μνημονιακή, λέγοντας το ιστορικό ουδής αναμάρτη. Και στην εφημερίδα που αρθρογραφώ πολιτικό ρεπορτάζ, και όχι μόνο, από το 2011 την Ελεύθερη Ώρα, δεν είναι καν στους προστατευομένους μάρτυρες. Έπρεπε να παρότι είναι. Βεβαιότατα, παρότι επανειλημμένος του έχει ασκηθεί από αυτά που γνωρίζω, βία κατά το παρελθόν, έτσι, τα οποία κατήγγειλε 2 επιθέσεις. Μία την κατήγγειλε όταν τους πάσαν τα τζάμια του αυτοκινήτου του και το αφαίρεσαν εταιρικά έγγραφα και έγινε καταγγελία δική του στο αστυνομικό τμήμα Μαρουσίου, στα τελευταία 3 χρόνια μιλάω, και μία στο αστυνομικό τμήμα του Κοροπίου, όταν του έσκισαν με φαλτσέτα τα λάστιχα και ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα, γιατί το αντιλήφθη στην Αττική Οδό που οδηγούσε εγκαίρως, ακινητοποιώντας το αυτοκίνημα το αγορούμενο, ο κύριος Λάμπρου, που έχει αποδεχθεί ότι πήρε. Για τον κύριο Τσουκάτο, λέτε, δεξιά. Για τον κύριο Τσουκάτο, δεξιά. Αυτός είναι ο στρατηγός, ο κύριος Τσουκάτος, ο οποίος είναι κατηγορούμενος βασικός στη δίκη της Siemens για μίζα 1 εκατομμυρίου ευρώ, που ο κύριος Τσουκάτος ισχυρίζεται. Ο κύριος Τσουκάτος ισχυρίζεται. Εμείς δεν τα πιστεύουμε ότι είναι τα πιστεύουμε. Λοιπόν, ο εξαριστερών, λοιπόν, είναι ο κύριος Λάμπρου, ο οποίος τότε ήταν δυναμικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και ταυτόχρονα ήταν διευθυντικό στέλεχος του ΟΤΕ. Στη δεύτερη φωτογραφία, κατηγορούμενος ο κύριος Λάμπρου, μάρτυρας ο κύριος Λάμπρου. Ούτε μάρτυρας. Λείπει δια της απουσίας. Ποιος θα τολμούσε να καλέσει τον κύριο Λάμπρου για μάρτυρα όταν διαχειριζόταν την Αγροτική Τράπεζα, λες και ήταν σπίτι του? Στο μέσο είναι ο κύριος Λάμπρου. Και δεξιά στη φωτογραφία βλέπετε τον κύριο Κόκαλη μετά από την υπογραφή σύμβασης, που, όπως σας είπα, όλες τις συμβάσεις της Siemens ήταν εξημισίας με την υδρακόν του κύριου Κόκαλη. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ, λοιπόν, αυτό το οποίο λέω και το οποίο με δικαιώνει. Σας είπα ότι πριν αντικατασταθεί ο κύριος Ντόμπεκ από τον Χριστοφοράκο το 1998, ήταν διευθυντής της Siemens ο κύριος Μπέρναρντ Ντόμπεκ, ο οποίος είναι ζωή, πολλοί λένε ότι έχει πεθάνει, και ο οποίος είναι ο πρώτος εξ αριστερών που υπέγραψε και την επίμαχη 8002 σύμβαση μαζί με τον Γεωργίου. Τη σύμβαση με τις μίζες εννοούμε. Ακριβώς. Ναι. Δεξιά του, όπως βλέπουμε εμείς. Ναι, δεύτερος στη φωτογραφία. Από δεύτερος με τον πιο σκούρο κουστούμι. Το μεγάλο διευθυντικό στέλεχος περί των οικονομικών της Siemens στην εποχή εκείνη, που υφισταμένους του είχε τους όλους τυχαίως αυτοκτονήσαντες ή με ανεξήγητους τρόπους, λόγους, αποθανόντες πέρσι το Φεβρουάριο και φέτος. Ποιος είναι αυτός, ο δεύτερος? Ο δεύτερος. Δεν θυμάμαι το επώνυμο τώρα. Ήταν αυτός, στη Siemens και αυτός, Γερμανός. Στη Siemens, ναι, και αυτός το απειρόβλητο. Στο μέσο είναι ο κύριος Μπαμπανάσης. Πάλι δεξιά ο κύριος Λάμπρου και ο κύριος Κόκαλης. Άρα, λοιπόν, εδώ δένει το 50-50 που σας λέω. Έχει υπογραφεί η σύμβαση. Στο άκρο αριστερά-δεξιά είναι οι δύο
συνέτεροι του ΟΤΕ την εποχή εκείνη ζήμεν στην Δρακόμα. Είναι ημερομηνίες. Ο κ. Γεωργίου είναι το... Και αυτή είναι η φωτογραφία βόμβα. Την οποία την ξέρουν οι πάντες. Όλοι όμως προσπαθούν και την αποκρύπτουν και συγχαρητήρια στην εκπομπή σας που την παρουσιάζει. Τι είναι βόμβα, τι είναι. Αριστερά. Ναι. Όχι, είναι φωτογραφία βόμβα, λέω. Ναι, γιατί αυτό λέω. Για τα πρόσωπα που υπάρχουν εκεί. Εξηγήστε. Αριστερά είναι ο κύριος Καραβέλας. Ο φυγόδικος. Αυτός με τις μίζες προστατευόμενος. Ο νούμερο 2. Που έκαναν σαματά οι δημοσιογράφοι να βγάλουν από τη φυλακή τα παιδιά του. Γιατί ακριβώς, είναι πεδομάζωμα. Γιατί είχαν μεγάλους λογαριασμούς παιδιά. Ρούμε 25 ακριβώς. Και 26 χρονών. Και θα έρθει ο πατέρας όπου να είναι για να τα εξηγήσει και αφήστε τα παιδιά. Και τα αφήσανε τα παιδιά και ο πατέρας μας κουνάει το δάχτυλο κρυμμένο στο Μόναχο στην πλατεία στην Κεντρική. Αυτός είναι ο κύριος Καραβέλας. Φυγόδικος. Ναι. Μαζί με τον κύριο Χριστοφοράκο, επί εποχής Κώστα Καραμαλή. Και, όταν και στη μέση, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Στο μέσο, ακριβώς δίπλα του είναι ο Γερμανός που είδαμε και προηγουμένως περί των οικονομικών. Πιο εκεί είναι ο κύριος Ντόμπεκ. Δεξιά είναι ο κύριος Γεωργίου, ναι. Και ακριβώς πίσω νεαρότατο στην εποχή εκείνη δεύτερος ο κύριος Εύα, είναι πίσω, ναι, όπως, ναι. Κάθονται σε κύριες Γεωργίου, όπως κάθονται λοιπόν. Κύριε Ντάσκα, οι υφυπουργοί στα, ναι. Υπουργικά Συμβούλια, ο κύριος Ευάγγελος Σέκερης. Σέκερης Γεωργίου. Βλέπετε λοιπόν αυτή τη στιγμή όλο το επιτελείο της τότε Ζήμενς ή οποιοδήποτε πελάτου της που περιήλθαν σε γνώση του λόγου της συνεργασίας του με την εταιρεία ή άλλος. Και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εμποδίσει την περιέλευση τέτοιων πληροφοριών. Συγχωρέστε με, σε τρίτους. Ναι, αντιλαμβάνεστε τι άρα, λέει. Αυτή είναι η πάσπορτ. Άρα ευνοήθηκε τα όχι μάλα. Η τηλεπάσπορτ. Αυτή ήταν μετά την αποχώρηση, ναι. Από τη Ζήμη στο 1998. Ναι, ναι. Με την μην έλευση μην Χριστοφοράκου, ναι. Που στη θέση του τοποθέτησε τον πρόεδρο Μαυρίδη. Κάτσε λίγο, κύριε Αποστόλου, αυτή την σύμβαση εμπιστευτικότητας. Την επέγραψε ο κύριος Γεωργίου με τον Χριστοφοράκο. Με τη Ζήμη. Με τη Ζήμη, ακριβώς. Και έλεγε να μην μιλήσει με λίγα λόγια. Να μην λαλήσει. Έρχεται ο Χριστοφοράκος. Και αντικαθιστά τον κύριο Γεωργίου. Συγγνώμη, για να μείνουμε λίγο στο θέμα. Με λίγα λόγια, κύριο Γεωργίου. Να καταλάβουμε μισό λεπτό. Με τη λογική αυτή, μέσα από αυτή τη σύμβαση αχημήθεια, που σημαίνει επί τη ουσία ότι ψεύδεται ακόμα και στον ίδιο τον δικηγόρο του. Εγώ λέω αυτό το οποίο είναι ω δοκουμέντο, κυρία Τσίμου. Λέω λοιπόν ότι. Με το που ήρθε ο Χριστοφοράκος το 1998, αντικατέστησε τον κύριο Γεωργίου με τον κύριο Μαυρίδη, ο οποίος είναι κατηγορούμενος, ναι. Και τον κύριο Καραβέλα με τον κύριο Αθανασιάδη, που επίσης είναι κατηγορούμενος, ναι. Στη δίκη.